Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας σε συνεργασία με τους πολιτικούς συλλόγους της Καβάλας ξεκινούν μια δράση για τη συλλογή τροφίμων αλλά και ειδών πρώτης ανάγκης εν ώψη του Πάσχα για τις άπορες οικογένειες. Η συλλογή των τροφίμων θα γίνεται στην Ομαρχία από την Παρασκευή 16 Απριλίου έως την Τετάρτη 21 Απριλίου. Εν ώψη του ερχομού των Αγίων Ημερών του Πάσχα και επειδή πολλοί οι συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης της Καβάλας και απευθύνει ένα κάλεσμα σε όλους τους συμπολίτες μας ώστε να συγκεντρωθούν τρόφιμα στο φουαγέ της Νομαρχίας, το οποίο θα ανοίξει κατά τις εργάσιμες ώρες από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 2, προκειμένου να συγκεντρωθούν τρόφιμα τα οποία φυσικά θα είναι μακράς διάρκειας, όπως όσπρια, ρύζι, μακαρόνια, ελαιόλαδο, κονσέρβες, ζάχαρη, αλλά και παιχνίδια, σαμπουάν, αφρόλουτρα και απορρυπαντικά. Τα οποία στη συνέχεια, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Απόλλωνος και Θάσου, θα δοθούν, όπως προανέφερα, στις άπορες οικογένειες. Είναι ακόμα μια δράση κοινωνικού περιεχομένου που αναλαμβάνει η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, μετά από την δράση που αναλάβαμε πριν από 3 εβδομάδες που αφορούσε τη μεταφορά των ηλικιωμένων πάνω από 80 ετών από και προς τα εμβολιαστικά κέντρα δωρεάν με το Eurotaxi, το οποίο μάλιστα είχε τεράστια επιτυχία. Πάνω από 35-36 συμπολίτες μας μεταφέρθηκαν δωρεάν και κάνανε τα συγκεκριμένα εμβόλια. Αναλαμβάνουμε και αυτήν εδώ την πρωτοβουλία, γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε όλες αυτές τις οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα που έχουν μεγιστοποιηθεί ακόμη περισσότερο λόγω και της πανδημίας του κορονοϊού. Φυσικά ανταποκρίθηκαν πάρα πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι της πόλης της Καβάλας, τους οποίους θα τους ευχαριστήσω μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των τροφίμων. Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής, τα τρόφιμα αυτά θα δοθούν στην Ιερά Μητρόπολη Νέα Πόλεως και Θάσου, η οποία με τη σειρά της θα μοιράσει τα τρόφιμα αυτά στις άπορες οικογένειες. Ώστε στη συνέχεια να γίνουν τα πακέτα τα αντίστοιχα και να δοθούν στην Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Νέα Πόλεως και Θάσου, με τον οποίο σεβασμιότητα ήδη έχω ενημερώσει και ο οποίος δέχτηκε αυτή την κίνηση ανθρωπιστικής βοήθειας από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.